Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η 5η Πανελλήνια ημερίδα αυτισμού με θέμα «Μάθε τα πάντα για τον αυτισμό και ανακάλυψτε μαζί μας το δώρο του αυτισμού» σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Έχει πάρει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας, κυκλοφορεί ανάμεσά μας και έχουμε χρέος μας σαν πολιτεία, σαν θεραπευτές, σαν εκπαιδευτικοί, σαν γονείς να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να μας δείξουν αυτό που πραγματικά τους αξίζει και να πάρουν το χώρο που τους αξίζει στην πολιτεία και στην κοινωνία μας. Τα παιδιά αυτά μπορούν να είναι οι εφευρέτες του μέλλοντός μας. Η ιστορία το έχει αποδείξει. Αλλά πρέπει να προλάβουμε να μην περιθωριοποιηθούν από το σχολείο, να μην βιώσουν άσχημα συναισθήματα και από τους ίδιους τους γονείς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι το τι δεν μπορεί να κάνει το κάθε παιδί, το τι πρέπει να κάνει. Ναι, υπάρχει διαφορετικότητα και πάντα θα υπάρχει, αλλά η διαφορετικότητα, θέλουμε το διαφορετικό τρόπο σκέψης, γιατί αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Στο πλαίσιο δράσεων της 2 Απριλίου που έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού από το 2007, το πρότυπο θεραπευτικό κέντρο του κ. Ευάγγελου Μποχατζιάρ ανέλαβε τη διοργάνωση της 5ης Πανελλήνιας ημερίδας αυτισμού, όπου επιστήμονες μίλησαν για τον αυτισμό, αλλά και για την έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη, που αρκετές φορές μπορεί να προλάβει τη θεραπεία ή ακόμα και το ίδιο το πρόβλημα. Είναι σημαντικό τη διαφορετικότητα του παιδιού να την πάρουμε υπέρ μας και υπέρ του. Το διαφορετικό σημαίνει περισσότερο. Η ιστορία το έχει αποδείξει ότι πολλοί αυτιστικοί έχουν κάνει τεράστιες εφευρέσεις. Αλλά για να γίνουν οι εφευρέσεις αυτοί, πρέπει να έχουν στήριξη τα παιδιά αυτά, πρωτάντων από τους γονείς τους και μετά από τον κοινωνικό περίγυρο. Οι γονείς καταρακωμένοι που έχουν ακούσει πολύ άσχημα πράγματα για τον αυτισμό δεν μπορούν να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους. Περνάνε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να το δεχτούν όλο αυτό. Να σημειωθεί ότι στην ημερίδα μίλησαν αυτιστικοί ενήλικες για την προσωπική τους εμπειρία αλλά και για τους τρόπους διαχείρισής τους.